Μέτρα παραπέρα από το γραφείο σας, στο γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Καμένου, με την επιμονή του να ζητά την παρέτηση του κυρίου Μουζάλα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο σας για όλο αυτό που δημιουργήθηκε. Εσείς θα θέλατε, εγώ δεν θα σας το δώσω αυτή τη στιγμή. Και εμείς ο Πάνος Καμένος, όμως. Ναι, βέβαια, δουλειά σας είναι να το κάνετε. Και ο Πάνος ο Καμένος και εγώ και ο Γιάννης ο Μουζάλας και ο Νίκος ο Τόσκας και ο Θοδωρής ο Δρίτσας, που έχουμε μια πολύ πρακτική ευθύνη, δουλεύουμε πάνω σε αυτήν. Από εκεί και πέρα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει εσκύψει και σε σχέση με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και βεβαίως και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα βρει την λύση του. Υπάρχει ζήτημα σημασία... Μουζάλα στην κυβέρνηση. Μου κάνετε μια ερώτηση που σας είπα ότι δεν θα τη σχολιάσω σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτή τη χρονική στιγμή εμένα με ενδιαφέρει το εξής: να ενισχύσω το επίπεδο πληροφόρησης των προσφύγων στην Ιδωμένη, ώστε να κατανοήσουν ότι πρέπει να πάνε σε κέντρα φιλοξενίας που είναι έτοιμα να τους υποδεχθούν και έχουν ανθρώπινες συνθήκες. Με ενδιαφέρει... Κύριε Υπουργέ, το καταλαβαίνουμε, ναι, και θα μείνουμε με επάρκεια σε αυτό το ζήτημα. Ας επιλέξουμε να μην μπούμε στην παραπολιτική διάσταση, αλλά υπάρχει μια εξόχως πολιτική διάσταση που λέει το εξής. Συμφωνώ απολύτως. Μια κυβέρνηση που συντίθεται από δύο κόμματα εν ώψη μια συνόδου κορυφής, εν ώψη σημαντικών εξελίξεων και για την οικονομία και για το προσφυγικό, όταν το ένα μέλος αυτής της κυβέρνησης και το λένε και πολλοί πολιτικοί αναλυτές και σχολιαστές, επιλέγει να επιμείνει δυναμικά σε μια εξέλιξη που φαίνεται να μην βοηθάει σε αυτήν την κατάσταση, είναι θέμα. Είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι παρασκήνιο ούτε παραπολιτική. Ούτε παραπολιτικό το ονόμασα εγώ, ούτε παρασκήνιο. Είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο λαμβάνεται υπόψη και με την παρέμβαση, θεωρώ, του Πρωθυπουργού και την διάθεση των μερών θα λυθεί. Έχουμε... Μα ο κύριος Καμένος δεν δείχνει διάθεση. Έκανε το tweet χθες το βράδυ. Σήμερα επανήλθε με συνέντευξη και επιμένει στην παρέτηση. Συγκαλεί την κοινοβουλευτική του ομάδα για να επιμείνει στην παρέτηση Μουζάλα, κύριε Βίτσα. Μα είναι γνωστά όλα αυτά. Εσείς καλά κάνετε και μου αναφέρετε το ρεπορτάζ. Λέω ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη και σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός θα υπάρχει ο Πρωθυπουργός, υπάρχει ο Υπουργός Αμήνης, ο Αρχηγός δηλαδή των Ανεξάρτητων και Αρχηγός των Ανεξάρτητων Ελλήνων, υπάρχει ο Πάνος Μουζάλας και υπάρχει και η κυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο θα λυθεί το θέμα. Έχουμε ζητήματα σύμπλευσης με τους ανεξάρτητους Έλληνες και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το περιστατικό. Υπήρξαν και άλλα θέματα και άλλες διαφωνίες. Σήμερα το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα είχαμε καλεσμένο τον κύριο Χρυσόγωνο και είπε ότι αυτή η σχέση δεν μπορεί να κρατήσει και δεκαετίες. Θέλω να ρωτήσω... Κάντε μου μια χάρη. Μη μου αναφέρετε ονόματα βουλευτών, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε των ΑΝΕΛ. Τι εννοώ δηλαδή, γιατί αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, και το καταλαβαίνετε, αρχίζω εγώ και κάνω σχολιασμούς επί του τι είπε κάθε βουλευτής ή κάθε κυβερνητικός και τα λοιπά. Αν υπάρχει ένα δεν είναι και ωραίο και η θέση μου είναι δύσκολη. Αν υπάρχει ένα ζήτημα σύμπλευσης, να συζητήσουμε για την κατάσταση όπως είπατε προηγούμενα, να συζητήσουμε. Αλλά όχι τελευταίο, και για το γεγονός που έχει δημιουργηθεί. Πρέπει να συναντηθούν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Πιστεύετε ότι πρέπει να συναντηθούν οι δύο ηγέτες των δύο κομμάτων για αυτό το ζήτημα άμεσα? Ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, αλλά και με το συνεργαζόμενο κόμμα που συγκυβερνούμε αυτή τη στιγμή, τους ΑΝΕΛ, συναντιούνται κάθε μέρα. Και από αυτού του ζητήματος φαντάζομαι θα έχουν κάποιο είδους συζήτηση. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ένταση, πολιτική ένταση, να το πω κομψά, τη στιγμή που έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής μπροστά μας. Δεν είναι καλό. Χαίρομαι πολύ, αλλά είμαστε κοντά, να το πω. Ένα λεπτό, δεν είναι καλό. Στη φάση της αξιολόγησης και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, μπορεί πραγματικά να σηκώσει η χώρα και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, μία ακόμη ένταση, μία ακόμα κρίση? Το καλύτερο θα είναι οι εντάσεις να μειώνονται όσο το δυνατόν και η πραγματικότητα να βγαίνει στο προσκήνιο όσο δυνατόν περισσότερο και ιδιαίτερα η κατάσταση στην οποία αντιπαλεύουμε. Αυτό είναι σαφές. Απλή λογική θα έλεγα ότι είναι. Όμως το να συζητάς για αυτό το πράγμα ενώ υπάρχει ζήτημα είναι άλλο θέμα.
Τώρα είστε σαφείς. Κύριε Υπουργέ, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε κάτι. Το ξεκινήσαμε από την αρχή της εκπομπής.